Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πατάει πόδι της Ένωσης Κεντρών στη Νέα Υόρκη και είμαι χαρούμενος. Είναι μια χώρα που θαύμαζα πάντα η Αμερική με τις ανισότητες της και τις ανισότητες και τις δυσκολίες της. Ο καπιταλισμός έδειξε ότι έχει αντοχή σε σχέση με τον κομμουνισμό. Ο καπιταλισμός άντεξε παραπάνω και θα άντεξε και πολύ ακόμη. Έχει βέβαια ανισότητες, έχει κόσμο που υποφέρει, νέους στην ανεργία, έχει τα λάθη τα εσωτερικά του ο καπιταλισμός. Γι' αυτό τον κάνουν να φαντάζει και λίγο δυσάρεστος. Γι' αυτό τον πυροβολούν όλοι. Είναι όμως ένα πολιτικό σύστημα που επιτρέπει με δημοκρατικό τρόπο να βελτιώνεται. Και τώρα το λόγο της επίσκεψής σας. Ο λόγος της επίσκεψης είναι για να μιλήσω στο συνέδριο της Κονκόρδια για το προσφυγικό και την οικονομία και να πω για την μεν οικονομία ότι εμείς στην Ελλάδα δεν θέλουμε λεφτά να τρώμε έτοιμα, θέλουμε επενδύσεις, ευκαιρίες να ξαναγίνει η Ελλάδα ισχυρή. Για δε το προσφυγικό περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσουν την Τουρκία να σεβαστεί τις συμφωνίες της. Και έρχεστε ανεξάρτητα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ναι, και... ναι, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει σύνοδο τακτική. Κάντε και το σχόλιο που θέλετε, κύριε Πρόεδρε, για, το... για την πολιτική... Ναι. Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν είναι η καλύτερη. Έχει αρχίσει πάλι ένα διχαστικό κλίμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολύ οξύ διχαστικό κλίμα. Εγώ από τότε που μπήκε ένα σχεδόν στη Βουλή παλεύω για να γίνει μια οικουμενική κυβέρνηση 250 βουλευτών, να γίνουμε φιλόξενοι σε επενδύσεις. Γιατί χωρίς επενδύσεις, είπαμε, θα τρώμε τις άρκες μας και όλους τους φόρους θα βάζουμε και μισθούς και συντάξεις θα κόβουμε. Αγωνίζομαι λοιπόν για συνένεση και για οικουμενική κυβέρνηση. Δεν με βοηθάνε πολύ ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Μητσοτάκης εις αυτή μου την προσπάθεια. Ελπίζω ότι κάτω από το βάρος της πραγματικότητας και την πίεση της ομογένειας, γιατί η ομογένεια έχει και αυτή μια δύναμη. Η ομογένεια έχει συνένεση. Και αυτό αξιώνει να κάνουμε και εντός των τυχών Έλληνες. Πιστεύω λοιπόν με την πίεση και της ομογένειας, την οποία ήρθα να κεντρήσω και να τονώσω την πίεση αυτή, να αναγκαστούν οι δύο αυτοί κύριοι, Μητσοτάκης και Τσίπρας, να με ακούσουν προς όφελος της Ελλάδος. Και δύο λόγια για τις υπόλοιπες πόλεις που θα επισκεφτείτε, αν μπορείτε να μας πείτε, ό,τι θυμάστε περιοδικά. Ότι μάθανε ότι έρχομαι και πήραν οι Έλληνες από την Βαλτιμόρη, όπως θα κάνουμε εμείς, συγκέντρωση της πλήρους ομογένειας εδώ στην Αστόρια. Το μάθανε και αντίστοιχοι στη Βαλτιμόρη και στη Φιλαδέλφεια και με πιέζουν πολύ να πάω.